Εν ήταν και ο τρίτο, ο κ. Κουμουτσάκο, που είχα δει εκείνο το βράδυ στο ΜΕΓΑ. νομίζω ότι για όσου είχαν την ατυχία την τύχη να του παρακολουθήσουν αυτού του διαλόγου, αυτά τα debate, αποδώσαν και τι ευθύνε σε ποιου δεν επέτρεψαν να γίνει ένα ουσιαστικό διάλογο. Επιμένω όμω, πριν φτάσουμε και στα τραπέζια διαλόγου, αυτά που έγιναν, δεν είχαμε αντιπαράθεση και είμαι τελευταία που θα πω ότι δεν μ' αρέσει η οξύτατη αντιπαράθεση. Επί των προγραμμάτων. Ήταν γύρω-γύρω. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα ε, να γίνει τραπέζι διαλόγου μεταξύ των δυο μας, με κανόνες. Κυρία Παπαδάκου δεν χρειάζεται να τα καλύπτουμε όλα στην Ελλάδα από την αρχή. Υπάρχουν κανόνες ε, και υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που ο τηλεθεατή ή όποιος παρακολουθεί ναι. ε, μπορεί να ε, καταλάβει τι γίνεται. Και γι' αυτό ζητήσαμε να γίνουν με αυστηρότητα, με θεματικού τομεί, με συγκεκριμένε ερωτήσει. Πάντω από την άλλη πλευρά, σε 20 λεπτά, όπω ξέρετε, να εξαντληθούν όλα και τα πολιτικά. Γιατί έχει πολιτική χρειά τώρα και αυτή η ανάγκη. Ακούστε, αναμένες. κυρία στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, τα τρία λεπτά. Έχει αποφασίσει ή έχει πει την άποψή σου για θέματα όπω είναι ο πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, εγώ λέω ότι το πρόβλημα Μιλάτε δεν το τώρα που ναι, έγινε. εγώ λέω ότι ναι, ο... δεν αλλά... είναι ο χρόνο. Είναι οι κανόνε οι οποίοι οφείλουμε να του ακολουθήσουμε και από τη μεριά των δημοσιογράφων και από τη μεριά αυτών που ερωτώμαστε κάθε φορά. Η απάντηση που ήρθε ε, είναι οριακή. Ότι θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Μαι, γιατί και εκείνο λέει από την πλευρά του, για να ναι. κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Ότι κοιτάξτε να δείτε, με είπε διαπλεκόμενο. Πώ ναι. θα καθίσω λοιπόν, Με είπε διαπλεκόμενο, πώ θα καθίσω στο ίδιο τραπέζι. Τι εννοούσατε αλήθεια, να μου πει, ο, να πει ονοματεπώνυμα, Όπως... είπε ο κύριος Γουρό. Ναι, ναι. τι, εννο, τι εννοούσατε εσεί με τη λέξη διαπλεκόμενο, Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε απόψε. Εγώ προσπάθησα yeah. και με το δελτίο τύπου α, που με γρήγορα τα ανακλαστικά ε, δώσαμε στη δημοσιότητα, να εξηγήσω στον απερχόμενο περιφερειάρχη, α, που μάλλον τα μπερδεύει ότι είναι άλλη λέξη διαπλοκή και όπως είπα και στο debate που βρεθήκαμε, αναρωτήθηκα, δεν υπάρχει διαπλοκή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν και να με συγχωρέσουν τηλεθεατές, αλλά το πει πρώην Πρωθυπουργός, νταβαντζίδες στην Ελλάδα. Και άλλο η διαφθορά. Άλλο, δηλαδή, αν είσαι διεφθαρμένος και μπορεί να κρυφείς, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και για αξιόπινες πράξεις. Είναι ποινικό θέμα αυτό. Και άλλο, εάν με τη στάση σου, είτε από αδράνεια είτε εσκεμένα, υπηρετεί σε ένα σύστημα διαπλοκή. Και στην περιφέρεια τη υπάρχει σύστημα διαπλοκή. Εσεί αναφέρεστε στη συλλογή των σκουπιδιών σε αυτό, ή λέτε γενικότερα. Να παρηθμίσω. μιλάτε γενικότερα. Ναι. Θέλω Διαχείριση... να πείτε του τομεί στου οποίου αναφέρεστε. Διαχείριση απορριμμάτων. Αυτό τι, και... γιατί, Είσαι... ναι. τι γίνεται εκεί. Εκεί τι γίνεται. Έχουμε εδώ καταγγελίε οι οποίε δεν έρχονται από την περιφερειακή παράταξη δύναμη ζωή και από τη Ρένα Δούρου, χάρη προεκλογική σκοπιμότητα. Έρχονται από εισαγγελεί, έρχονται από επιφερειωτέ ε, περιβάλλοντο, έρχονται από την ίδια ε, την αρμόδια επιτροπή δεν αναφορών έχει λήξει το του Ευρωπαϊκού θέμα. Κοινοβουλίου. Αυτό. Όχι, όχι. Έτσι. Μα ούτε θα λήξει άμα συνεχίσουμε. Δεν έχει λήξει, α πούμε. Ούτε λήξει. με ανάθεση, ούτε με. Ναι. Υπάρχει ένα διαγωνισμό, υπάρχει ένα άλλο οργανισμό. Τα είπα εδώ με τον κύριο Σγουρό. Και τον ρώτησα γιατί δημιουργήθηκε ένα άλλο οργανισμό, στον οποίο ανατέθηκε επίση η Προεδρία σε αυτόν τον άλλο οργανισμό. Όλα αυτά λοιπόν, τα είπαμε. Ωραία, αγάπη. και για να το ξεκαθαρίσουμε ναι. έτσι. Γιατί εδώ πέρα τώρα δεν θα παίζουμε, είναι πολύ κρίσιμε στιγμέ και για την περιφέρεια και για την πατρίδα. Ή άθελά του, ή εσκεμένα αφήνει να κάνουν πάρτι συμφέροντα εχώρια και διεθνή σε μια σειρά αποτομή, είτε είναι τα σκουπίδια είτε είναι τα διόδια. Και εμεί του απαντήσαμε λοιπόν σε αυτή την ευτυχία, την όψιμη των τελευταίων ημερών και κατ' εμάς, για, για μας με συγχωρείτε, είναι γραμμή μαζινό και θα πέσει, τέτοιου γραμμή άμυνα είναι. Λοιπόν, ότι θα μα πει ότι είναι ανίκανος και αν είναι ανίκανο να του ζητήσουμε συγγνώμη γιατί δεν είναι διαπλεκόμενος, ή επαναλαμβάνω υπηρετεί ένα σύστημα διαπλοκής για το οποίο οι καταγγελίε δεν έρχονται από τη ΡΕΝΑ γραμμή αυτή η κυρία ΔΟΥ. Δηλαδή ναι, τον δε λέτε. Δε είναι αυτό, μου θυμίζει ένα παλιό ερώτημα ενό εκδότη που δεν υπάρχει πια στη ζωή, πολύ έξυπνο ανθρώπου, ένοχο ή βλάξη. Ξέρετε. Αυτό λέτε εσεί. Ανίκανο ή διαπλεκόμενο. Ακούστε. Και λέτε βέβαια ότι δεν τον εννοείται διεφθαρμένο. Ακούστε. Ακούστε. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί μπορεί να τα μπέρδεψε. Με την ποινική έννοια, όταν μιλάτε για σχέσει με συμφέροντα κλπ. Λοιπόν, επειδή εγώ απόψε θέλω να. Όχι, και θέλω να σα πω κάτι πω... άλλο. Δεν πάω πίσω από αυτό. Δεν θα πάω πίσω από ναι, αυτό. Ναι, αυτό Όπω δεν πάω και πάτε. πίσω από το αν υπάρχει πολιτικό μήνυμα σε αυτέ τι εκλογέ. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει ακόμα η γραμμή μνημονίου-αντιμνημονίου, εγώ δεν πάω πίσω. Θα το πούμε Γιατί αυτό. ελιδωρήθη τέσσερι μήνε και ξα... μετά την κάλπη τη 18η Μαου, είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη να αθρίζει τα ποσοστά τη διακυβερνήσεω σε μια κατά τα άλλα κάλπη. Θα τα πούμε και αυτά. Θέλω όμω τώρα, επειδή ειλικρινά ε, είναι Λίγε μέρε πριν από τι εκλογέ και δεν τον έχουμε και εκείνον. Θέλω να σα δείξω ένα απόσπασμα, ένα 40 δεύτερα είναι, Δεν ε, είναι δεν πολύ. Είναι, λοιπόν, θέλετε. να σα δείξω ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανέβηκε στην, στο κανάλι αυτό που έχουν δημιουργήσει όλοι οι συνδυασμοί και σα κάνει ένα ερώτημα. Υποθέτω απαντώντα στο διαπλεκόμενο. Για να το δούμε, μπορούμε να το δούμε αυτό το απόσπασμα του κ. Γουρού. Κυρία Δούρου, οφείλει πολλέ απαντήσει στου πολίτε. Η ανυπαρξία συγκεκριμένων προτάσεων. Κοστολογημένο στο πρόγραμμά τη, κατανοώ ότι δεν τη το επιτρέπει. Τουλάχιστον όμω σα εξηγήσει, γιατί επέλεξε να παρανομήσει, γεμίζοντα όλη την Αττική με αφήσει, Ποιο χρηματοδοτεί και με ποια ποσά την πανάκριβη διαφημιστική τη καμπάνια, κατακλείζοντα με διαφημιστικά σποτ, τηλεοράσει και ραδιόφωνα. Λοιπόν, ε, ε, θέλω να απαντήσετε. Ωραία. Καλά. Για το πρώτο, ε, νομίζω ότι έχω δώσει επαρκή συζήτηση. Αρκετέ φορέ, αλλά δράτω με τη να τις δώσω και στη δική σα εκπομπή. Εμεί δεν θα πηγαίναμε στι αφήσει και δεν θα πηγαίναμε στι αφήσει, εάν ω την 18η Απριλίου, που άρχισαν οι τηλεοπτικέ απαγορεύσει, δεν είχαμε παρατηρήσει το εξή. Να απουσιάζουμε από οποιοδήποτε μεγάλο κανάλι σε σχέση με τη δράση μα. Και η δράση μα, πιστέψτε με, ήταν πολύ πλούσια. Έφτασαν, κυρία Παπαδάκου κάποια συστημικά μέσα μαζική ενημέρωση που είχαν από αρχή ε, αποφασίσει ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο Περιφερειάρχη, να χάνουν, όπω λέτε οι δημοσιογράφοι, την είδηση τη παρέτηση από τη βουλευτική έδρα. Παρουσιάσαμε ψηφοδέλτιο και πρόγραμμα και παίξαμε σε κάποια, όχι σε όλα, λίγο πριν από τον καιρό. Είπαμε λοιπόν και το ξεκαθαρίσαμε, τώρα ότι κάποιοι παριστάνουν ότι δεν ακούνε, εδώ του λέμε ότι περαιτούν τη διαπλοκή και κάνουν ότι δεν ακούνε. Είπαμε λοιπόν ότι θα πάμε σε μια παλιά, καλή, δοκιμασμένη μέθοδο. Και βεβαίω δεν το είπαμε μόνο εμεί, το είπαν όλοι οι σχηματισμοί όπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, mm -hmm. η Ανταρσία, το ΛΑΟΣ του κ. Καρτζαφέρη. Θα πάμε λοιπόν σε μια μέθοδο ώστε να μάθουν οι άνθρωποι, οι συμπολίτε μα, οι συμπατριώτε μα, ότι έχουμε εκλογέ η εντοπική τοπική αυτοδιοίκηση. να μην πάει κάτω από τον πύχη που θέλει να βάλει ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Και μάλιστα είχαμε πει. Ότι δεν πρόκειται καν για αφισοκόλληση, είναι ανακυκλώσιμο χαρτόνι. Είχαμε πει ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν διάφοροι ανθιποψήφοι και να κατεβάζουν τι αφήσει τη περιφερειακή μα παράταξη και να φωτογραφίζονται, ότι θα τι κατεβάσουμε εμεί και ότι επειδή είναι ανακυκλώσιμο το χαρτόνι, θα πάνε και τα χρήματα Θέλω σε, να στο χαμόλι του παιδιού. Θέλω να σα πω κάτι. Πώ έχει θέλ... η προεκλογική σα καμπάνια, λοιπόν, κυρία κυρία Για όσου καθέσουμε... ξέρουν, η μία αφήσα κάνει 0,20. Υπολογίστε λοιπόν πόσο έκαναν 20.000 ε, αφήσει που κολλήσαν. Mm -hmm. 4.000 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Τώρα ε, φωνάζει ο κλέφτη να φύγει ο νοικοκύρη. Εγώ, αν μη τι άλλο, δεν χρησιμοποίησα την ιστοσελίδα για την οποία και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία έχουν καταθέσει ερώτηση πόσο στήχησε μια δημόσια υπηρεσία όπω είναι η Περιφέρεια Αττικής για να κάνω προεκλογική εκστρατεία. Γιατί σήμερα διάβαζα κάτι φεδρά ότι η προεκλογική εκστρατεία του απερχόμενου Περιφερειάρχη λέει έγινε μια ιστοσελίδα. Γνωρίζουν οι συμπατριώτε μου ότι η ιστοσελίδα αυτή είναι δημόσια υπηρεσία. Ποιο έδωσε το δικαίωμα ναι. να αναρτώνται είτε δελτία τύπου με τα οποία κατακεράβουν τον κύριο Κουμουτσάκο, είτε δελτία τύπου με τα οποία κατακεράβουν εμένα στην ιστοσελίδα που είναι όλων των πολιτών. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, γι' αυτό σα είπα, τώρα, η οξύτατη τα... αντιπαράθεση τα είναι στα όρια του παραπολιτικού. Δεν είναι τι έκανε με το χιτά γραμματικού. Τι έκανα με το μαραθώνα. Γιατί πλημμυρίζει το καματερό. Δεν είναι λέτε, ούτε καν για τα θέματα τη περιφέρεια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό που σα λέει τώρα για τα σχέδια. Ποιοι σα κρηματοδοτούν. Να σα πω Εγώ πώς θα, πώς θα το προχωρήσω. Ένα λεπτό. Θα το φωτογραφίσω. Καταλαβαίνω ποιο φωτογραφίζει. Φωτογραφίζει το, τη συνάντησή σα με τον κύριο Μαρινάκη. Είναι σαφέ. Ε, έτσι και αυτέ είναι. Σήμερα και... το πρωί και, απορώ, και δεν το ξέρει. Και Του και αυτές... λέγανε δημοσιογράφοι. Συνάδελφοί σα, ότι είναι λογικό το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση να στηρίζει μια τέτοια υποψηφιότητα. Το είπανε δύο-τρει φορέ και δεν πετάχθηκε κανένα να πει ότι δεν επιτρέπεται ένα κόμμα να στηρίζει έναν υποψήφιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ το λέω κατά τα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω λοιπόν να σα πω, και γι' αυτό είμαι με τόσο πείσμα, τόση αισιοδοξία, τόση βεβαιότητα ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ότι σε όποια εκδήλωση κάναμε, έβγαινε κουτί και είχαμε. και θα τα καταθέσουμε όλα αυτά όσο οφείλουμε. Όσο οφείλουμε, μπα καλά στα πράγματα. Γιατί εννοείται και παίρνατε χρήματα στην Είναι άνεργοι άνθρωποι που κατέθεσαν. Άνεργοι. Άνεργοι. Λοιπόν, άρα τώρα κλείνω το μάτι και ρίχνω λάσπη στον ανεμιστήρα για να πω ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε. Αυτό ακούστε, δεν βλέπετε εμένα. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και όποιο πόθε ενέσχεση έχω και έχω καταθέσει, γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν το απέκτησα στη μακρά μου πολιτική καριέρα όσα χρήματα είχα από τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν με το που εξελέγει η βουλευτή, γιατί δεν είναι το ίδιο γιατί περνάει ο χρόνο. Όχι, θέλω να σου πω κάτι και δεν το λέω Μισό. στη Γιάννα Παπαδάκου και δεν το λέω και στον απερχόμενο περιφερειάρχη, γιατί τόσα ε, καταλαβαίνει, τόσα πράττει. Η λογική, όλοι οι ίδιοι είμαστε, δεν ωφελεί κανέναν. Ξέρετε τι ωφελεί. Το ζόφο, την αποχή, το να μεγαλώνουμε γενιές παιδιών που να θεωρούν ότι ένα ιερό δικαίωμα που αποκτήθηκε κυριολεκτικά με αίμα ή ψήφο δεν του αφορά. Και δεν πα πολύ μακριά με αυτή τη λογή. Να σα ρωτήσω κάτι. Σε ποιου απευθύνεστε σε αυτό το δεύτερο, στη δεύτερη ψηφοφορία που γίνεται για την περιφέρεια. Σε όλους, και σε όλους. θέλω να μου πείτε, επειδή εγώ μιλάω ανοιχτά, το ξέρετε, εάν απευθύνεστε και στου ψηφοφόρου του κυρίου Ηλία Κασιδιάρη. Και πώ του απευθύνεστε. Προφανώ απευθύνεστε και σε αυτού. Δεν πιστεύετε βέβαια ότι το 16,5% έτσι είναι άνθρωποι οι οποίοι χαιρετούν ναζιστικά και πιστεύουν στο Χίτλερ, έτσι δεν νομίζω. Όχι. Απλώ σοβαρή κουβέντα ναι. για το τι είναι και ποιοι είναι και γιατί κάνουν ότι έχουν αυτή την εκλογική συμπεριφορά ε, οι συμπολίτε μα δεν έχει γίνει, κυρία Παπαδάκου. Και εσεί το ξέρετε και πάρα πολύ καλά που ακολουθείτε και το δικαστικό ρεπορτάζ. Διότι η ιστορία του να φυτρώσει την πατρίδα μα, στην Ελλάδα, όχι ότι είναι καλό άμα φτρώνει στη Γερμανία, αλλά λέω στην Ελλάδα, με το τι σημαίνει Δεύτερο Παγκόσμιο ε, Για εδώ μιλάμε σημαίνει. τώρα, δεν είναι εντάξει. Ε, ένα κόμμα το οποίο να ομνεί στη Σβάστιγκα δεν έχει γίνει σοβαρά. Και σα το λέω και ω πρώην βουλευτή που παρακολούθησα μέσα στην αίθουσα τη Ολομελία του Ελληνικού Κοινοβουλίου τι κουβέντε σε σχέση με το ε, του βάζουμε δεν του βάζουμε στη φυλακή τους κηρύττουμε παράνομο κόμμα ή όχι, σας λέω ότι στη χώρα αυτή δεν έγινε σοβαρά. Λοιπόν, ε, άρα το να πιάνουμε την ιστορία πάντα από το μέσο και μετά. Δηλαδή... Σας σοκάρισε σας το ποσοστό που πήρε Όχι, 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 γιατί εγώ είχα μία ένα σοβαρό exit και μία σοβαρή δημοσκόπηση. Τη 31 Γενάρη. Το περιμένατε δηλαδή. Ναι, και mm -hmm. το είχα μοιραστεί με πολλούς και με πολλές. Από τις 31 Ιανουαρίου ε, έως, και την, έως και την Κυριακή, θέλω να σας πω, βρισκόμαστε στις γειτονιές της Περιφέρειας Αττικής. Περιμένατε και την πρωτιά? Α, τη, για την πρωτιά μαχόμουν. αλλά. Ναι, λέω αν, ναι, για μου λέτε, πρωτιά, λέτε είχατε σοβαρή Για δούμε. την πρωτιά μαχόμουν. Ε, τις τελευταίες μέρες θεωρούσα ότι είναι εφικτή. Ε, αλλά θέλω να σας πω, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, από την πρώτη στιγμή έβλεπα πώ πάρα, πάρα πολλοί συμπολίτε μου θεωρούσαν ότι είναι μια κάποια λύση που θα έλεγε και ο ποιητή να στραφούν προ αυτό το ψηφοδέλτιο. Το ζήτημα είναι, είμαστε αυτή τη στιγμή σε εκείνη τη φάση που μπορούμε και να συζητήσουμε σοβαρά και να δράσουμε σοβαρά. Το να τσιτατολογούμε στα τηλεπαράθυρα και να λέμε η οικονομική κρίση οδηγεί στον ε, ναζισμό. Δεν είναι παρκέ. Εσεί τι πιστεύετε, γιατί υπάρχει αυτή η δύναμη. Ε, έχω... Σε διάφορε περιφέρειες, δεν είναι μόνο στον κύριο Κατσιδιάρη, δε... στο Δήμο, α πούμε, και στην περιφέρειά σα, ναι, δεν είναι ναι. λίγο το 11%. Όχι. Του έχω κυρίου Μαγιόταρου. Όχι, έχω ξαναπεί ότι αν συζητάμε έτσι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα σπαταλούμε τηλεοπτικό χρόνο ή ε, θα σπαταλούμε mm. λέξει ε, του mm. αντίστοιχου ρεπορτάζ στις, ε, στον έντυπο τύπο. Έχω ξαναπεί ότι η, τα μνημόνια. Uh, οι λογικές απικίας, βλέπε σχέδιο Ζ, έτσι, Z, ποιος αποφασίζει για το ποιος θα είναι πρωθυπουργό mm -hmm. στην πατρίδα μας, ήταν, ε, ε, αν θέλετε, η σταγόνα που ξεχύλει το ποτήρι. Όμως πάρα πολλές δεκαετίες, σαν να δουλεύαμε για να φτάσουμε ως εκεί, mm -hmm. και το άλλο σαν να δουλεύαμε όχι για ένα παπαδάκο και όχι η Ρένα Ιδούρου, είτε λόγω ηλικία, είτε διότι θητεύαμε σε διαφορετικούς χώρου. Mm -hmm. χώρους. Όταν έχεις απουσία σοβαρής και συνεκτικής μεταναστευτική Πού πότε είχαμε σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Υπήρχε ένα Ινστιτούτο Μεταναστευτική Πολιτική που εκπαίδευση. το είχαμε γεννιάσει. ακριβώς λέτε για Ακριβώ, τρει φορέ. Όταν ακόμα και η δική μου γενιά, κυρία Παπαδάκου, εγώ σε λίγου μήνε θα είμαι 40. Και όλα λένε από το βιογραφικό μου ότι παίξα πολύ καλή μαθήτρια. Δεν έχασα μαθήματα εγώ για να πει ότι την ώρα που έκανα κοπάνα το, διδα... το διδαχτήκαμε και εγώ απουσίαζα. Δεν έμαθε τίποτα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έμαθε τίποτα για το Κυπριακό όταν λοιπόν επί δεκαετίε μεγαλώνουμε γενιέ που α, μπερδεύουν για ποιο λόγο έχουμε παρέλαση την 25η Οκτωβ... 25 Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Ναι, ναι, 25 25η Μαρτίου έχουν ερωτηθεί και λένε οι Γερμανοί, ναι, Λοιπόν, είναι... τότε δεν μπορούμε να πέφτουμε ναι. από τα σύννεφα. Άρα λέω ότι αυτό θα συνέβαινε. Ναι. Επί θέτω... μακρόν δηλαδή δουλεύανε οι προηγούμενε κυβερνήσει ώστε να φτάσουμε. Και εγώ δεν ανησυχώ για την ψήφο οργή και αγανάκτηση ενό 55χρονου. Ανησυχώ για τα, δεκα, για τα παιδιά που είναι 18 της χρονών. Νεολαία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, ο κύριο Πάγκαλο, ε, εντάξει, έχει συγκεκριμένε κάνει κρίσει, δεν τι αναφέρω, τι έχουν αποδοκιμάσει και η πολιτική του φίλη, η πρώην Υπουργή κλπ. Αλλά είπε ότι καταποντιστήκατε το ποσοστό που πήρατε στην περιοχή. Και εσεί και ο κύριο Σακελαρίδη. Θα ρωτήσω και τον κύριο Σακελαρίδη, θα τον έχουμε μετά. Εσείς εσεί λοιπόν το ποσοστό που πήρατε στην περιφέρεια είναι γεγονό ότι είναι αρκετά μικρότερο από το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές και μιλάω τώρα για τον Ιούνιο, γιατί τον Μάιο υπήρχαν και άλλα χαρακτηριστικά. Τι λέτε γι' αυτό, τι απαντάτε σε αυτό. Λοιπόν, ε, όταν λέμε ότι δεν γίνεται, δεν εννοώ τη Γιάννα Παπαδάκου προς Θεού, όταν σας έλεγα πριν ότι δεν γίνεται σοβαρή κουβέντα, καθόλου σοβαρή κουβέντα δεν γίνεται, διότι εγώ τα τελευταία 24 ώρα έχω παρακολουθήσει το ποσοστό της περιφερειακής παράταξη που έχω την τιμή να εγούμε, να έχει συγκριθεί με τα 6 πόλ. Να έχει μια Αλλά, να έχει συγκριθεί Αλλά, με το ποσοστό των εθνικών εκλογών του Ιουνίου του 2012, όχι του Μαΐου του 2012. Ε, να έχει συγκριθεί με το αυτοδικητικό κατά ποσοστό του 2010. Δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Ε, κανένα δεν άκουσα από τους συναδέρφους σας, δημοσιογράφους, παύλα πολιτικούς αναλυτές, παύλα δημοσκόπους και θα το πω, δημοσιολογούντες γενικά και αόριστα, να λέει ότι ε, μία εβδομάδα πριν από την κάλπη, ε, η Περιφερειακή Παράταξη τη ζωή ήταν πέντε μονάδε στι δημοσκοπήσεις πίσω από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη. Εκεί έπεσαν έξω όμω οι δημοσκοπήσει. Ήδη υπάρχουν λοιπόν, επιστολέ στην Ομοσπονδία, του ξέρετε. Οπότε ισχυρίζομαι πολύ ευγενικά, yeah. γιατί δεν μπορώ να απαντώ σε μία έγκριτη δημοσιογράφο για τι διάφορε λαθροχειρίε είτε του ε, πρώην Αντιπροέδρου τη κυβέρνηση, είτε διάφορων δημοσιολογούντων ε, δημοσκόπων. Ε, και παίρνω τον κίνδυνο του κομπασμού και της αλαζονίας, ότι και οι δημόσιες δηλώσεις οι δικές μου, ως επικεφαλής της περιφερειακής πάραταξης ζωή και όλη η στάση μου η προηγούμενη, έδειχνε ότι δεν αγωνιζόμασταν με βάση τις δημοσκοπίσεις. Διότι θα έπρεπε να τα είχα παρατήσει mm -hmm. από την τη πρώτη στιγμή, που διάφοροι με, με κάποιες δημοσκοπήσεις βγαίναν και λέγανε ότι είναι αδιαφυσβήτητο φαβορεί ο απερχόμενος περιφερειάρχης και τι δουλειά έχει α, το κεντρικό ναι. πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει στο τοπική αυτοδίκηση. Δεν δε θα σας ρωτήσω αν περιμένετε να εκλεγείτε, η απάντηση είναι δεδομένη. Ε, 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 άλλωστε πώς θα ήταν αλλιώ, θέλω να κοιτάξετε την κάμερα. Δεν είναι αν περιμένω, πάντως μάχομαι. Ναι, Μάχομαι. Ε, θέλω να κοιτάξετε την κάμερα και να μου πείτε σε 20 δευτερόλεπτα ποια είστε και γιατί πρέπει να σας ψηφίσουν αυτή την Κυριακή έναντι του κυρίου Σγούρου. Ε, εμείς ζητούμε την ψήφο α, των συμπατριωτών μας α, στην περιφέρεια Αττικής α, για να πάρουμε πίσω α, τις ζωές στα χέρια μας. Ε, και είμαι ένα άνθρωπος ο οποίος α, απέδειξα, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι ήρθα για να μείνω στην περιφέρεια Αττικής και θα μείνω. Λοιπόν, κυρία Δούρση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εγώ. είστε μαζί μα. Να είστε καλά. Θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα εδώ. Ο κόσμος θα ψηφίσει και θα αποφασίσει άλλωστε οι εκλογές, Είπαμε, είναι και μια γιορτή, έτσι. Δεν είναι μόνο αντεκλήσει και εντάσει. Ναι, είναι χρόνια τώρα είναι, που φροντίζουμε. Είναι μια προσπάθεια, να αλλά ξεχάσει. για τον κόσμο είναι μια γιορτή κιόλα. Ευχαριστώ πολύ που σας είστε μαζί μα. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, πάμε.